έχουμε οποιαδήποτε ιδεολογική αντιπαράθεση. Θέλω να σας πω όμως ότι η ηγεσία του ΚΚΕ εσωτερικού, αγωνιζόμενη εναντίον του φασισμού και της Χούντας, βρισκόταν, και μπορώ και με ονόματα και με βιβλία, αν δεν τάχετε να τα δείτε, βρισκόταν η μισή από τις πρώτες μέρες με τις τρεις δίκες του Ρήγα στις φυλακές, ύστερα με τη δίκη της καθ' αυτό ηγεσίας των κυρίων Δρακόπουλου, Παρτσαλίδη, Φιλίνη, επίσης στις φυλακές, και οι άλλοι στα νησιά και στην παρανομία. Αυτή ήταν η έδρα του ΚΚΕ εσωτερικού. Και λυπάμαι πάρα πολύ που στο όνομα της προφανώς πολύ ακραίας αντιπαράθεσης που έχετε, αναφερθήκατε και σε ρίσεις του Παπανδρέου τα λοιπά, που δεν θέλω σας λέω να κάνουμε μια ιδεολογική γενική αντιπαράθεση, ανιστόρητα εντελώς αναφερθήκατε πως η έδρα ήταν στη Ρουμανία του Σαουσέσκου. Θα απαντήσω. Ασφαλώς και κάποιοι από το κόμμα αυτό ευρισκόντουσαν και τιμώ τους αγώνες τους και τις θυσίες τους στην εξορία, αλλά η έδρα του ΚΚΕ εσωτερικού και η δύναμη σε εκείνη η οποία στήριζε το ΚΚΕ εσωτερικού ήταν η Ρουμανία του Σαουσέσκου. Αυτό δεν μπορείτε να το αμφισβητήσετε. Ναι, εντάξει. Σας το αμφισβητώ ευθέως και εδώ να σταματήσει αυτή η κουβέντα. Σας παρακαλώ πολύ. Από την άλλη πλευρά, έτσι, τώρα, στο όνομα πολλών χιλιάδων ανθρώπων που δώσαν τη μάχη εναντίον του φασισμού, της δικτατορίας, της Χούντας, αύριο έχουμε και πετύχει για την απελευθέρωση της Ευρώπης. 40 χρόνια το πουλάτε, φτάνει. Λοιπόν, να πουλήσουμε τι, κύριε Μιχαλολιάκο. Να σας πω κάτι άλλο. Αυτά που είπε ο Γεώργιος. Διαβάστε βιβλία τουλάχιστον, αν δεν τα έχετε ζήσει, παρότι τα γνωρίζετε, δεν είστε μικρός. Εσείς τα ζήσατε, ναι. Εσείς που τα ζήσατε. Εσείς που τα ζήσατε. Συγνώμη, μπορεί να είναι οι ιδέες σας με τη δικτατορία, αλλά αυτό δεν παίζει κανένα λόγο. Είναι πολιτική σας θέση. Είναι πολιτική σας θέση. Δεν μπορείτε να λέτε για αυτούς που αγωνίστηκαν ότι είχαν την έδρα τους έξω. Δεν είναι έτσι. Μα εκεί πήγανε. Όταν έγινε η διάσπαση, εκεί πήγανε. Δεν πήγανε. Η διάσπαση έγινε στη Δυτική Ευρώπη. Στη Δυτική Ευρώπη πια τα σκένδη. Τα έχετε μπλέξει με πριν από 40 χρόνια. Μην κάνουμε αυτή την κουβέντα. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Τουλάχιστον μελετήστε τα καλύτερα την αντιπαλότητά σας να την εδράζετε πάνω σε εδραία ιστορικά στοιχεία. Λοιπόν, εντάξει. Αυτά. Λοιπόν, είπα ότι αυτή την αντιπαράθεση δεν θα την κάνουμε. Εντάξει. Ωραία, σεβαστή. Λοιπόν, διότι επακολούθησε ένας εμφύλιος και καθήκον μας εδώ είναι να μην υπάρχει ούτε πολιτικός ούτε κοινωνικός εμφύλιος στο μέλλον. Έτσι. Εσείς όμως. Μετά από τις ρίσεις που είπατε, επακολούθησε ένας εμφύλιος. Δεν είναι αδιατάραχτη η ελληνική ιστορία. Το γνωρίζετε πολύ καλά. Τέλος πάντων, κύριε Παπά, έχετε το λόγο, παρακαλώ. Είναι μεγάλη συζήτηση.